Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Οι δημοτικές παρατάξεις, οι πολίτες μπροστά για το νέο ξεκίνημα με επικεφαλής τους Μιχάλη Χασάπη και Δημήτρη Πλατή αντίστοιχα, μετά από διάλογο που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Οι παρατάξεις, οι πολίτες μπροστά και το νέο ξεκίνημα με επικεφαλής τους κυρίους Χασάπη Μιχάλη και Δημήτριο Πλατή αντίστοιχα, μετά από διάλογο που έχει ξεκινήσει πολύ καιρό πριν, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Πιστεύουμε ότι στις παρούσες συνθήκες και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της κοινωνίας για συνένωση δυνάμεων, θα έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τη νίκη στις εκλογές με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και προοπτικές. Οι ανωτέρω παρατάξεις διατηρούν την αυτονομία τους και τους επικεφαλείς και η συνεργασία γίνεται σε καθαρά αυτοδιοικητικό πλαίσιο, διατηρώντας τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Οι συνεργαζόμενες παρατάξεις μετά την κατάθεση του συνδυασμού στο πρωτοδικείο θα συνεργαστούν προκειμένου να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους και λειτουργώντας ενωτικά να διαχειριστούν τα προβλήματα του Δήμου από οποιαδήποτε θέση τους δώσουν οι πολίτες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε σε 2 νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συνελήφθησαν 28 άτομα, προσήχθησαν 83 και έγινε έλεγχος σε 325 επιπλέον. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 198 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 107 παραβάσεις. Βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης. Παράλληλα, εξαρτώθηκε εγκληματική ομάδα που προέβαινε σε εμπορία ανθρώπων στην Αρκαδία. Εξαρθρώθηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε εμπορία ανθρώπων στην Τρίπολη. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης την Παρασκευή το μεσημέρι στην Τρίπολη 3 αλλοδαποί υπήκοοι Ρουμανίας, 2 άνδρες ηλικίας 43 και 32 ετών, καθώς και μία 37χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης διερεύνησης του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης και μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα που εξωθούσε στην επετεία αλλοδαπούς ομοεθνείς τους, ενήλικους και ανήλικους, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους. Ειδικότερα, οι ενωτέρω, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση και τη δεινή οικονομική κατάσταση των θυμάτων τους, χρησιμοποιώντας απειλές κατά της ζωής τους και της σωματικής τους ακαιρεότητας, με σκοπό τον εκφοβισμό τους, εξανάγκαζαν αυτούς να επετούν σε διάφορα σημεία της πόλης. Τα μέλη διέρχονταν από τα σημεία και αφαιρούσαν το σύνολο των χρημάτων που αποκόμιζαν τα θύματά τους, ενώ τους εφοδίαζαν με την απολύτως απαραίτητη τροφή. Κατά τις έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των μελών, βρέθηκε συνολικά και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 948,5 ευρώ ως προερχόμενο από την εμπορία ανθρώπων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης. Οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Ασφαλείας Τρίπολης για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας και της Κορινθίας, η οποία οργανώθηκε από αστυνομικές υπηρεσίες Αργολίδας και της Κορινθίας, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 325 άτομα, εκ των οποίων 211 ήταν μηδαποί και 114 ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε 198 οχήματα. Επιπλέον προσήχθησαν συνολικά 83 άτομα, από τα οποία 47 ήταν μεδαποί και 36 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 28 άτομα. Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι 4 ημεδαποί στην Αργολίδα και τις ευάρους τους εκκρεμούσαν χρέη προς το δημόσιο. 2 αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. 1 ημεδαπό στην Κορινθία για ναρκωτικά. Μία αλλοδαπή στην Κορινθία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. 3 ημεδαπές Ρωμά και 1 ημεδαπό στην Κορινθία για κλοπή. 1 ημεδαπό στην Κορινθία για καταδικαστικά έγγραφα. 2 ημεδαποί στην Κορινθία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. 1 ημεδαπή στην Κορινθία για παραβίαση δικαστικής απόφασης.
9 μηδαποί και ένα αλλοδαπό στην Κορινθία για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και 2 μηδαποί στην Κορινθία για παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν συνολικά 103 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και 4 παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού, ενώ βρέθηκε συνολικά και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάναβης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατατόπου εισαγγελείς. Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές περιφέρειας Πελοποννήσου. Σοβαρές αναταράξεις ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή με τις εξελίξεις στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές προκαλεί η τροπολογία που ψηφίστηκε και που έρει την υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, δηλαδή που ουσιαστικά καταργεί τον θεσμό των επιμελητηρίων. Στη Γενική Συνέλευση των Διοικήσεων των Επιμελητηρίων που πραγματοποιήθηκε στην Παρασκευή στην Αθήνα, αποφασίστηκε οι επιμελητηριακοί που στελεχώνουν τα ευρωψηφοδέλτια ή τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια να παραιτηθούν από το πόστο τους αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σύμφωνα, υπάρχει πολιτική κατέθεση από την κυβέρνηση να καταργήσει τα επιμελητήρια. Εχθές είχαμε μια έκτακτη γενική συνέλευση πάνω σε αυτό το θέμα. Διαπιστώνουμε ότι έχει καταληθεί και το λέω με ιδιαίτερη βαρύτητα των λόγων μου, καταλήθηκε η δημοκρατία. Έχουμε κάνει έναν αγώνα δρόμου, έχουμε μαζέψει πάνω από 185-190 υπογραφές βουλευτών. Έχουν κατατεθεί σωριδών, όπως διαβάζετε από τα μέσα, τροπολογίες για την άρση της άρσης υποχρεωτικότητας της εγγραφής στα επιμελητήρια. Και πραγματικά ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, αρνούνται να περάσουν αυτή την τροπολογία. Με 185, κυρία Κουρτέλη, όπως ξέρετε, με 180 μάλλον υπογραφές, αλλάζει το Σύνταγμα, ψηφίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουμε πλέον των 180 λοιπόν υπογραφών και αρνείται ο Υπουργός της κυβέρνησης αρνείται να συζητήσει την τροπολογία. Επομένως υπάρχει μία μεθόδευση, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να αποδομηθεί εντελώς η μικρομεσαία επιχείρηση, να καταργηθούν οι συνδικαλιστικοί φορείς, διότι έχουμε πει το εξής. Ο μέσος όρος κόστος της εγγραφής στα επιμελητήρια είναι περίπου 45 ευρώ ετησίως, 4 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα χρήματα τα επιμελητήρια πληρώνουν τις ανάγκες τους, τις δαπάνες τους, τις μισθολογικές, οποιοδήποτε δαπάνες έχουν εδώ. Με νόμο πληρώνουν συνδρομές στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στη ΓΕΣΕΒΕ, στην ΕΣΕΕ, στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπικά σωματεία, στο Διεθνές Επιμελητήριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής αυτά όλα αποδομούνται, καταργούνται και κατ' επέκταση καταργείται η φωνή της μικρομεσαίας επιχείρησης, του επιχειρηματία για να μπορέσει να αναδείξει τα προβλήματα, τα όποια προβλήματά του. Πιστεύετε ότι με την κατάργηση λοιπόν των επιμελητηρίων καταργείται ο συνδικαλισμός της επιχειρήσης κατά έναν τρόπο και τι εξυπηρετεί αυτό την κυβέρνηση? Καταργείται η φωνή του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό προσπαθούν να περάσουν. Εχθές είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ευρωεπιμελητηρίων, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος συνάντησε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Χατζηδάκη. Του είπε ότι σε όλη την Ευρώπη η υποχρεωτικότητα της εγγραφής είναι καθολική σχεδόν σε όλα τα επιμελητήρια της Ευρώπης. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ δεν είναι πρωτόγνωρο και πραγματικά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, αλλά πραγματικά δεν τιμούν την Ελλάδα καθόλου. Οι κινητοποιήσεις των επιμελητηρίων συνεχίζονται, θα αυξηθούν, θα ενταθούν περισσότερο. Εχθές πήραμε μία απόφαση. Όλοι οι επιμελητηριακοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια, κομματικά ψηφοδέλτια ευρωεκλογών, περιφερειακών και τοπικών συνδυασμών, θα υποχρεούνται, μάλλον αναγκάζονται να παραιτηθούν οι άνθρωποι για να δείξουμε ότι πραγματικά η κατάλυση του επιμελητηριακού θεσμού δεν θα περάσει στα σχέδια της κυβέρνησης. Πώς είναι περίπου πανελλαδικά? Δεν είναι μετρημένη, αλλά μόνο και μόνο να σας απαντήσω ότι δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κορκίδης στο Ευρωψηφοδέλτιο που είναι ένας σημαντικός στέλεχος, δήλωσε με μήνυμά του στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ότι είναι στη διάθεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ότι θα παραιτηθεί. Και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ήταν αντιπεριφερειάρχης με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και αυτός δήλωσε ότι τίθεται στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης.
Κανονικά λειτουργήσαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα σχολεία που είχαν λάβει μέρος σε καταλήψεις την εβδομάδα της διακαινησίμου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Πέτρου Μισθού. Ως γνωστόν, οι ΟΛΜΕ και τα εκατατόπους ΕΛΜΕ είχαν εξαγγείλει στάσεις εργασίας για να καλύψουν τους συναδέλφους τους, αφού ως γνωστό η Ομοσπονδία αντιδρούσε στη λειτουργία των σχολείων μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, λειτουργούν όλα τα σχολεία ομαλά, κανονικότητα, πουθενά δεν υπάρχει ζήτημα. Η στάση εργασίας, αν ενδιαφέρεστε, έχει ένα 4,5% στον Πελοπόννησο, μελιτέο το ποσοστό. Όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Αυτό γιατί, όπως είπα και πριν, η δημοκρατία θέλει αγώνες. Αλλά όταν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχουν αγώνες από την πλευρά των μαθητών, με την πλευρά καταλήψεων που είναι παράνομες πράξεις, αυτές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε. Χρειάζεται και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε αναπλήρωση όλων αυτών των διδακτικών ωρών που χάνονται και βεβαίως τα παιδιά, εντάξει, χρειάζονται να καταλαβαίνουν και εκείνα με τη σειρά τους ότι καταλαβαίνουν κάτι που είναι δικό τους. Όχι κάτι το οποίο πολλές φορές παρωθούνται και πολλές φορές εξωθούνται. Νομίζω ότι τα παιδιά έδειξαν μεγάλο αίσθημα ευθύνης, οι γονείς, οι οικογένειες, παρά το γεγονός ότι οι συχνές πάντοτε μειοψηφίες, πάντοτε λειτουργούν κεντρικά και πάντοτε θα λειτουργούν κεντρικά. Αυτό είναι άλλωστε και το αγαθό της δημοκρατίας. Στις 3 Μαΐου, ως γνωστόν, γιορτάζει ο Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Σάργους. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να γιορταστεί με λαμπρότητα η μνήμη του Αγίου, αφού ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Γεώργιος Ελής, δηλώνει ότι όλα είναι έτοιμα και ο οποίος δεν παραλείπει να κάνει σύντομη αναφορά στο βίο του επισκόπου των Αργίων και στα λείψανά του που από το 2009 βρίσκονται στο Άργος. Χριστός Ανέστη, πρώτα. Το Σάββατο στις 3 του Μαΐου εορτάζει ο πολιούχος μας και προστάτης του Άργους της Αργολίδος, ο Άγιος Πέτρος. Παραμονή της εορτής σε 7:30 θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, ο οποίος έχει προσκαλέσει και άλλους αρχιερείς, οι οποίοι θα παρευρεθούν όπως κάθε χρόνο εδώ στην λαμπρή αυτή η εορτή η οποία γίνεται. Στις 9:15 περίπου θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων για τις Ιεράς Εικόνες και ανήμερα της εορτής θα τελεστεί ο όρθρος στις 7 το πρωί και κατόπιν στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία και παρακαλούμε και προσκαλούμε όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να παραστούν στην εορτή αυτή του Πολιούχου της πόλεως μας. Επίσης να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει βέβαια τα λείψανα. Ναι, τα λείψανα έχουν βρεθεί και έχουν επιστρέψει εδώ στον τόπο που ανήκουν από το 2008. Έχει γίνει, μπορούμε να πούμε, πανελλήνιο το προσκύνημα. Έρχονται από πολλά μέρη της πατρίδας μας να προσκυνήσουν. Γίνεται σιγά σιγά γνωστός ο Άγιος και έρχονται αρκετοί από πολλά μέρη της Ελλάδος για να προσκυνήσουν τον Άγιον. Και να πούμε ότι ήταν επίσκοπος Άργους. Ο Άγιος Πέτρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν από πολυμελή οικογένεια, ευσεβή οικογένεια. Απόδειξε ότι και αυτός και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του έγιναν μοναχοί. Όταν χείρευσε η Επισκοπή Κορίνθου, τότε Πατριάρχης ο Νικόλαος ο Μυστικός ζήτησε από τον Πέτρο να γίνει Επίσκοπος Κορίνθου. Αυτός, επειδή ήταν φιλομόναχος και αγαπούσε την ησυχία, δεν θέλησε να γίνει Επίσκοπος και στη θέση του ο Πατριάρχης πρότεινε τον Παύλο, τον αδερφό του Πέτρου. Πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν ήρθε ο Παύλος στην Κόρινθο, τον ακολούθησε και ο Πέτρος, ο οποίος μόναζε σε μια σπηλιά. Είχε γίνει η φήμη του γνωστή σε όλη την Πελοπόννησο ότι εκεί σε μια σπηλιά της Κορίνθου μονάζει ένας Άγιος άνθρωπος. Όταν λοιπόν πέθανε εδώ ο επίσκοπος Άργους, όλοι οι αργοί πήγαν και του ζήτησαν με ένα στόμα να έρθει να γίνει επίσκοπος. Αυτός κατά την αγαπημένη του αντίληψη ήθελε να μείνει μοναχός, να μην εμπλεχθεί ναι, με το βάσανο της επισκοπικής έδρας. Γι' αυτό λοιπόν αρνήθηκε. Και έχουμε την μαρτυρία ότι οι αργοί του είπαν ότι εάν δεν έρθεις να γίνεις επίσκοπός μας, θα αφήνουμε τους νεκρούς μας άταφους και τα παιδιά μας αβάπτιστα. Έτσι λοιπόν μπροστά στην επιμονή των Αργίων, ο Πέτρος κάμφθηκε και έγινε επίσκοπος εδώ του Άργους, Αργοναφλίας μάλλον. Έκανε πολλά θαύματα εν ζωή, έκανε πολλά θαύματα και μετά θάνατον
Και στις 21 Ιανουαρίου του 1421 οι Λατίνοι που είχαν έδρα επισκοπή στο Ναύπλιο και συγκεκριμένα ο Σεκούντο Νάνιο επίσκοπος των Λατίνων έκλεψε το λείψανο του Αγίου Πέτρου και όταν έφυγε από την Ελλάδα το μετέφερε στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν 21 Ιανουαρίου, όχι 21, πιο νωρίς βρέθηκε το λείψανο και στις 21 Ιανουαρίου του 2008 επέστρεψε στην Αργολίδα. Δεν ξέρουμε αν είναι θαύμα η ίδια ημερομηνία κλοπής και επιστροφής, αλλά θεωρούμε ένα σημείο έτσι, ναι. Ο Άγιος είναι θαυματουργός, έχει κάνει πολλά θαύματα και συνεχίζει να κάνει θαύματα. Είναι στις καρδιές των Αργίων, βέβαια στις καρδιές των Αργίων ήταν και όταν έλειπε από το λείψανό του. Τώρα έχουμε και από το σώμα του, οπότε έχει μεγάλη ναι, διάξη. Έχουμε λοιπόν μέρος στο λείψανό του, είναι 18 τεμάχια από το λείψανό του. Είναι ευλογία για την πόλη μας, είναι ευλογία για όλους τους Αργολιδείς, είναι ευλογία για όλους τους χριστιανούς οι οποίοι έρχονται και ζητούν τη χάρη του Αγίου. Εύχομαι να είναι και μαζί σας ο Άγιος. Αντίθετη με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών της χώρας, εμφανίζονται οι επαγγελματίες του χώρου και τονίζουν ότι επιχειρείται το κλείσιμο των λαϊκών αγορών με τη σειρά των μέτρων που έχουν προγραμματιστεί. Από τη Δευτέρα δεν θα λειτουργούν λαϊκές αγορές στο Λεκανοπέδιο, όσο για την περιοχή μας έτσι κι αλλιώς δεν είχε λαϊκή αγορά τη Δευτέρα. Για τις επόμενες ημέρες θα έχουμε νεότερη ενημέρωση. Εμείς τη Δευτέρα δεν έχουμε λαϊκή έτσι κι αλλιώς. Τη Δευτέρα έχει πανελλαδική απεργία γιατί τα μέτρα που έχουν πάρει κάποια είναι σωστά, κάποια όχι. Τα περισσότερα δεν είναι σωστά. Πάνε για διάλυση των αγορών. Τώρα από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στην Αττική που έχει λαϊκές αγορές και αλλού δεν θα λειτουργήσουν. Εδώ έτσι κι αλλιώς λαϊκοί δεν έχουμε ούτε Δευτέρα εδώ ούτε Τρίτη. Για τα θέματα που έχουν. Ναι, πιο, είναι πολλά, πιο απ' όλα. Είναι διαχωρισμός των πάγκων. Κοίταξε να σου τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άσχετοι περισσότεροι με τα αντικείμενα από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν λένε ότι κάθε 6 μήνες θα σου αλλάζει τη θέση και θα είναι χώρια τα στέρφα από τα γαλάρια, τι είναι, μπορεί να έχουν όλοι ντομάτα γραμμή στη σειρά ή να έχουν όλοι μαρούλια στη σειρά. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Από τη μια. Από και άλλα πολλά που να. Τον τρόπο που θα εκδίδονται οι άδειες, η αλλαγή της θέσης. Αυτά είναι. Συγκεκριμένους πελάτες. Βέβαια, ο καθένας έχει τον κόσμο του και δεν μπορεί να σε αλλάζει κάθε μέρα από εδώ και από εκεί να πηγαίνεις. Δεν μπορεί να. Καταρχάς, η αγορά λειτουργεί ως εξής. Στη μία άκρη είναι πάντα τα ρούχα, στην άλλη άκρη είναι τα ψάρια. Ούτως ώστε να πηγαίνει ο καταναλωτής από τη μία στην άλλη και να γίνεται με ίσους όρους ο ανταγωνισμός και όλα τα πάντα. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα βάλει όλα μαζί, να βάλει χωρία τους εμπόρους και χωρία τους παραγωγούς. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και άλλα πολλά δεν είναι τώρα. Λένε επίσης ότι γίνεται, υπάρχει κύκλωμα, ότι υπάρχει κύκλωμα για τις άδειες. Είναι αποφάσεις των δημοτικών αρχών. Α, εδώ, εγώ εδώ δεν ξέρω τίποτα. Εμείς εδώ στην επαρχία δεν έχουμε δει τίποτε. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Δήμου. Ο Δήμος κάνει κουμάντο. Και ειδικά με τον Καλλικράτη, ο τυπικός έλεγχος γίνεται από το Δήμο. Αυτά τα κανονίζει ο Δήμος. Εξασφάλιση μια αδεία όμως για πολλά χρόνια. Μήπως θα πρέπει να μπουν και άλλοι στον χώρο ή μήπως γίνονται επινοικιάσεις των αδειών. Όπα, όπα. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα. Αλλού δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι, τι εδώ με το ζόρι τι βγάζουν αυτοί που είναι. Θα πάει να πληρώσει ο άλλος εννοεί, το κατάλαβα. Εδώ δεν υπάρχουν τίποτε. Και τις άδειες κάνει κομμάτι ο Δήμος για αυτή τη δουλειά τώρα. Εμείς άρα λοιπόν εσείς, αν συνεχιστεί η απεργία πέρα από τη Δευτέρα, θα συμμετέχετε που έχουμε την Τετάρτη, ας πούμε, απεργία λαϊκή εδώ. Θα το δούμε. Δεν νομίζω να συνεχίσει, αφού είναι πεθαμένοι κι αυτοί όλοι. Ψεύγει στην πείνα. Ποια απεργία. Εις βάρος τους είναι. Άμα θέλουμε να τους τιμωρήσουμε, αυτούς να λένε κάθε μέρα λαϊκή και στο κέντρο, στην πόρτα. Τα κάνουν και τα μεγαλομάγαζα όλα αυτά. Ο καθένας κοιτάει να αντισταθεί όπως μπορεί. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι, όχι στις μεγαλοκαρχαρίες, στις μεγάλες αλυσίδες κτλ. Και μόνο μεταξύ μας ο ένας με τον άλλο να μπορεί να την αντέξουν. Διαφορετικά. Όχι λαϊκή, όλη η χώρα πάει για διάλυση. Εδώ βλέπετε ότι πάει για διάλυση όλη η χώρα. Και στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Να ακούς τη γη σου. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει. Ποια τροφή.
είσαι μηχανικός κάποιες μέρες και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα, να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις, όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες, ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή, γιατί κινείται. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύγου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Ατζι Κοκόνι, Artistic Hair Design. Λαμπερά, υπέροχα μαλλιά. Ζήσε την εμπειρία. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσό για κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση.
Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Ιδανικό σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για πολυκατοικίες και όχι μόνο. Αυτονομία σε κάθε χώρο μέσα στο διαμέρισμα. Με τα ίδια σώματα καλοριφέρ, χωρίς σωλήνες, χωρίς μερεμέτια. Οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο 50%. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλων. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Τηλέφωνο 27510 51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ευρώπη στην αρχαία Ελλάδα έλεγαν μια όμορφη πριγκίπισσα που την έκλεψε ο Δίας. Σήμερα Ευρώπη λέμε... την Ήπειρο που ανήκει και η Ελλάδα. Και τι ενώνει τις χώρες της Ευρώπης? Η Ευρωβουλή. Η Ευρωλίγκα. Eurovisio. Το Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ. Αυτό είναι Ευρώ! Ένα σχολείο με μαθητές που μαθαίνουν σωστά και συστηματικά, μαθαίνουν ξένες γλώσσες και πληροφορική, μαθαίνουν να ερευνούν και να σκέπτονται, μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Με γεύμα και μελέτη στο σχολείο, με αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, που δίνουν ευκαιρίες στο μαθητή να εργάζεται και να αυτενεργεί, να συνεργάζεται στην ομάδα, να χαίρεται τη δημιουργία, να ανακαλύπτει τη τέχνη, σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, λειτουργικό, ασφαλές και ευχάριστο. Διεκδίκησε και εσύ μία υποτροφία με κατατακτήριες εξετάσεις στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο Αυτενεργό και κέρδισε έκπτωση έως και 80% στα δίδακτρα. Αυτενεργό. Ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Παρά την ανοιχτή πρόσκληση των γιατρών του κόσμου που επί τρεις μέρες βρίσκονται στον αύλιο χώρο του παλιού Δημαρχείου Άρκους με τη συνεργασία του Δήμου, εν τούτης είναι πολύ μικρός ο αριθμός των παιδιών που οι γονείς τους τα έχουν πάει προς εξέταση. Διερωτώνται και οι ίδιοι οι γιατροί για τους λόγους της αποχής, αφού η παροχή είναι δωρεάν και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την προληπτική ιατρική των παιδιών, τόσο για τη στοματική τους υγιεινή, όσο και για τον εμβολιασμό τους. Η κίνηση είναι πεσμένη. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενημέρωση από το Δήμο, δεν ξέρω. Πάντως εμείς σαν γιατροί του κόσμου καλούμε όποιον θέλει και σήμερα μέχρι τις 3 η ώρα το Σάββατο και αύριο Κυριακή πάλι από τις 9 μέχρι τις 3 να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τον τόπο εδώ πέρα. Παιδίατρος, οδοντίατρος. Παιδίατρος, οδοντίατρος, εμβόλια, δωρεάν εξέταση, οδοντιατρική και φθορείωση. Σας περιμένουμε όλους. Σε άλλες περιοχές που έχετε πάει, έχετε μεγαλύτερη. Έτσι. Ναι. Πάντα εξαρτάται τι δημοσιότητα έχει πάρει το θέμα. Σε άλλες περιοχές έχουμε μεγαλύτερη, υπάρχουν και περιοχές το ίδιο και μικρότερη, αναλόγως πόσο έχει δημοσιευτεί τις προηγούμενες μέρες. Πάντως, εσάς η παροχή είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι? Δωρεάν, δωρεάν. Όλα είναι δωρεάν και γι' αυτό και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ο έλεγχος στη στοματική υγιεινή των παιδιών πώς έχει? Τι κάνουμε εδώ πέρα? Εδώ πέρα εξετάζουμε τα παιδιά, ενημερώνουμε τους γονείς και τα παιδιά για τυχόν προβλήματα και προβαίνουμε ίσως και σε κάποια φθορείωση όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Και μετά τους παραπέμπουμε στους οδοντιάτρους, άμα υπάρχει κάτι πιο σοβαρό οδοντιατρικό. Μάλιστα. Και η παιδίατρος? Η παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά, τους κάνει κάποια, κοιτάει τα βιβλιάρια τους, αν χρειάζονται κάποια εμβόλια τα κάνει δωρεάν και αυτή τα εμβόλια και κάποιες παιδιατρικές εξετάσεις στην καρδούλα τους και όλα αυτά. Άρα ουσιαστικός έλεγχος. Ουσιαστικός έλεγχος, ναι. Πρέπει να τον αποφεληθούν οι γονείς, τουλάχιστον που δεν έχουν βιβλιάρια. Είμαστε τρεις μέρες εδώ και τους περιμένουμε. Ο διαπρεπής πολιτικός επιστήμονας Κωνσταντίνος Χολέβας τη Δευτέρα 28 Απριλίου στον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου Ζόγκα Ελληνικού θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα η Ελληνοορθόδοξη παιδεία του Αγίου Κοσμά και το σύγχρονο σχολείο. Καλούνται όσοι πιστοί θέλουν να παρακολουθήσουν την ομιλία με το επίκαιρο λόγω πανελλαδικών εξετάσεων θέμα να μεταβούν στο ναό με τα λεωφορεία που διαθέτει το ΚΤΕΛ. Όπως κάθε χρόνο, εν όψη και της περίοδου των πανελληνίων εξετάσεων, αποφασίσαμε να γίνει μια ομιλία σχετική με το θέμα της παιδείας και έτσι προσκαλέσαμε το διακεκριμένο πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα, να αναπτύξει το θέμα «Η ελληνοορθόδοξη παιδεία του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και το σύγχρονο σχολείο».
Αυτό το θέμα θα το αναπτύξει στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Προσκυνήματος του Αγίου Ιγνατίου και προσκαλούμε όλους τους, τον κόσμο που του αρέσει και που θέλει και που αγαπά την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας να μάθει και θέλει να μάθει πώς ο Άγιος Κοσμάς οραματιζόταν την παιδεία στα σχολεία της εποχής του και πώς αυτή τώρα έχει διαμορφωθεί στα σύγχρονα σχολεία μας, να προσέλθει στις 6 ώρα το απόγευμα, την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα, στο συνεδριακό μας κέντρο. Για το σκοπό αυτό διαθέτει το ΚΤΕΛ λεωφορεία, τα οποία αναχωρούν από το χώρο του ΚΤΕΛ στις 5 η ώρα το απόγευμα και μέσω ΚΙΟΥ και Λαϊκής Αγοράς Άργους παραλαμβάνουν τον κόσμο και τον μεταφέρουν πάνω στο συνεδριακό κέντρο. Για τον ομιλητή δεν μας είπατε. Ο ομιλητής μας είναι ο διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος, ιστορικός και πολυγραφότατος συγγραφέας Κωνσταντίνος Χολέβας. Α, μάλιστα, το είπα. Ναι. Ο κύριος Χολέβας, λοιπόν, και φαντάζομαι ότι όταν έχει κάποιος κάποια απορία. Οπωσδήποτε θα γίνει μια συζήτηση στο τέλος της αναπτύξεως της ομιλίας του. Καλό είναι να παρευρεθούν και γονείς μαθητών, γιατί εκείνοι βοηθούν τα παιδιά γενικά. Οπωσδήποτε, το θέμα παιδεία αφορά, θεωρώ, όλους μας. Θεωρώ όλους μας και ιδιαίτερα τους γονείς. Υπήρξαν παίκτες των δύο αντίπαλων ομάδων του σημερινού τελικού κυπέλου, δηλαδή του Παναθηναϊκού ο Νίκος Καραβίδας και του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Βρέθηκαν αντίπαλοι στα γήπεδα, όμως στη ζωή είναι φίλοι. Και οι δύο ζουν στον Άφλιο και μάλιστα θα παρακολουθήσουν μαζί το μεγάλο ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μιλούν για τις αναμνήσεις τους και συνιστούν το ποδόσφαιρο να αποτελεί γιορτή για παίκτες και φιλάθλους. Σήμερα είμαστε αντίπαλοι, ήταν 90 λεπτά, είμαστε φίλοι, το ξέρετε όλοι. Θα ταξιδέψουμε μαζί, θα πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα το δούμε μαζί το παιχνίδι. Δεν πιστεύω να πιαστείτε στο τέλος. Όχι, βέβαια. Για πείτε μας. Τι πρόκειται να δούμε. Πρόκειται να δούμε. Είναι ένα τελικό. Σε ένα τελικό, ξέρετε, δεν υπάρχουν φαβοροί. Ευχόμαστε να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι, να ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο και στις τηλεοράσεις και ας κερδίσει ο καλύτερος, κλασικά. Να σας ρωτήσω λίγο, ποια είναι η εμπειρία σας από την ομάδα σας που υπηρετήσατε, πόσο καιρό, Εγώ ήμουν το 83 με 88, ήμουνα 5 χρόνια στην ομάδα. Την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 80, ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρει 5 πρωταθλήματα, 2 κύπελα. Ζήσαμε ωραίες στιγμές. Τώρα υπάρχει μια κρίση βέβαια στην ομάδα, αλλά σιγά σιγά νομίζω βλέπω ότι θα ανακάμψει, θα πάει καλά. Σήμερα λοιπόν θα πάτε ως θεατής πλέον. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ως φίλαθλος, αλλά πρέπει πάντα όμως να είμαστε στο πνεύμα του αθλητισμού, έτσι δεν είναι? Εννοείται, δηλαδή, αυτό είπα πριν. Μα ήδη λεωφορεία κατεβαίνουμε. Εντάξει, εύχομαι, είπα όπως πριν, να γίνει ωραίο παιχνίδι, να είναι ήσυχο μέσα και έξω από το γήπεδο, να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να πάνε όλα καλά. Ποια ήταν η μεγαλύτερη στιγμή για σας, προσωπική στιγμή, όταν πέτσατε? Προσωπική στιγμή ήταν τα δύο double που πήραμε, βέβαια, και θα μου μείνει και ξέχαστη η στιγμή που έπαιξα με τη μεγάλη Λίβερπουλ που πήρε και το πρωταθλητιόν τότε, που έπαιξα αντίπαλο στη μεγάλη Λίβερπουλ. Νοσταλγείτε αυτά τα χρόνια? Εννοείται. Εμείς ανεβαίνουμε πάνω και το βλέπουμε σαν γιορτή. Είναι ένας τελικός κυπέλου με δύο ομάδες ιστορικές, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εμείς ανεβαίνουμε φίλοι όπως ήμασταν και πριν σαν αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο και τώρα ακόμα περισσότερο γιατί ζούμε σε μια πολύ όμορφη πόλη. Ανεβαίνουμε να το χαρούμε, να το διασκεδάσουμε και όποιος είναι ο καλύτερος φυσικά να κερδίσει. Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς πότε παίξατε στον ΠΑΟΚ? 89-92 ήταν η περίοδος που έπαιξα εγώ στην ομάδα. Για μένα η ομάδα τότε ήταν πάντα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στην βαθμολογία. Είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Διεκδικεί πάντα τον τίτλο και φυσικά το Europa League που είναι αυτή τη στιγμή ο θεσμός. Για μένα η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν έπαιξα αντίπαλος με τον Μαραντόνα. Ήταν η μεγαλύτερη μου στιγμή, η πιο ωραία μου στιγμή της ζωής μου, μπορώ να πω. Ποιος αγώνας ήταν τότε? Ήταν Νάπολη, ΠΑΟΚ. Και πάω Κνάπολη. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια γιορτή για μας. Θα πάμε να το δούμε, θα το ευχαριστηθούμε από τη δικιά μας άποψη. Και φυσικά θα υπάρξουν και τα πειράγματα, το θετικών στοιχείων. Και πιστεύω και ο κόσμος που θα κατέβει και από την Θεσσαλονίκη και γενικά από τη Βόρεια Ελλάδα να το ευχαριστηθεί, γιατί το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Είναι πολύ ωραίο θέαμα και πρέπει να μένουμε χωρίς άκρα. Να μένουμε μόνο στο παιχνίδι. Έτσι, έτσι.
Να σας πω κάτι, ήσασταν ποτέ αντίπαλοι? Βέβαια ήμασταν. Ήσασταν, δηλαδή παίξατε μέσα στο γήπεδο? Βέβαια, και σαν αντίπαλοι και στο τέλος της καριέρας μας ήμασταν και συμπαίκτες στον Παναφυλιακό. Επειδή ήσασταν λοιπόν τότε αντίπαλοι, ήσασταν και φίλοι επειδή ήσασταν από τον Ναύπλιο, έτσι. Κάνατε ο ένας μαρκαρίσματος στον άλλο. Και βέβαια κάναμε και συγγνώμη και κλωτσές πέφτανε, αλλά στο παν μέτρον άριστον, έτσι, στα λογικά πλαίσια. Πολλές φορές ο Νίκος, λίγες φορές εγώ, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Αλλά να σας πω κάτι, σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, μόνο χαρές μας έχει δώσει το ποδόσφαιρο και έτσι θέλουμε και τα μικρά παιδιά που ασχολούνται με αυτό, που έρχονται από πίσω μας, να το βλέπουν σαν χαρά και μετά σαν επάγγελμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να γιορτάσουμε όλοι λοιπόν σήμερα το... Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr, ενώ ζωντανό το πρόγραμμα του σταθμού μας από το www.drtv.blogspot.com. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Νεότερες ειδήσεις στις 11. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό βράδυ. Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, 100% τοπική δυναμική αλυσίδα, με τρία καταστήματα, Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ Μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι, στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HASP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνιγούν με τα βυτεία στενής μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 11 έως 20 βαθμούς, στα δυτικά από 10 έως 21, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 11 έως 22 και στα νησιά από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνιγούν με τα βυτεία στενής μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.